Διαβάζω στο βιβλίο που έχουμε, Κλικ Ιδεών, που θα προλογίσει και θα μιλήσουμε για την έκθεση που θα ξεκινήσει 15 του μήνα. Θα είμαστε και εμείς εκεί, κυρίες και κύριοι. Ο Νίκος Δήμου, ναι, στο προλογίζει. Μου έκανε την τιμή, ναι. Αν δεν υπήρχαν η επιστήμη και η κόρη της η τεχνολογία, μάλλον δεν θα υπήρχαμε κι εμείς. Χάρη σε αυτές μπόρεσε να επιβιώσει ο άνθρωπος. Η γνώση και η τεχνική. Όλα αυτά. Τα λίγα. Τα μόνο, τα πολλά. Τα μεγάλα. Έτσι το βλέπω εγώ. Με απόλυτο σεβασμό και σε πληροφορώ. Και το έχει καταλάβει κιόλας και με δέος μπροστά στα δικά σας τα μυαλά. Ο Νίκος ο Δήμου είναι ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος και τέριαζε απόλυτα με το ύφος και το περιεχόμενο και το σκοπούς αυτού του project. Γιατί εκτός ότι είναι πάρα πολύ γνωστός για την αγάπη του για την επιστήμη και την τεχνολογία, αρθρογραφεί χρόνια για την επιστήμη. Πολύ ορθολογιστής. Και... Είναι ορθολογιστής, τα άρθρα του πάντοτε κάνουν πάταγο. Αρθρογραφούσε για επιστήμη και τεχνολογία ο Νίκος ο Δήμου πριν καν έχουμε ίντερνετ και υπολογιστές οι περισσότεροι στο σπίτι μας. Mm. Ταυτόχρονα όμως, και δεν ξέρω αυτό αν ο κόσμος το ξέρει, ο Νίκος ο Δήμου είναι και μεγάλος λάτρης της φωτογραφίας. Έχει ένα πολύ μεγάλο φωτογραφικό υλικό. Ιδίως μάλιστα στα άρθρα του πάντοτε επιμένει να βάζει δικές του φωτογραφίες. Οπότε σε κάποια συζήτηση που κάναμε όταν τον ενημέρωσα για το project, έδειξε μεγάλο ενθουσιασμό και μου έκανε την τιμή να γράψει αυτόν τον πρόλογο για τον βιβλίο Παύλα Κατάλογο της έκθεσης και εκτός απρόπτου θα είναι και ο ίδιος το βράδυ των εγγενείων εκεί να πει δύο λόγια. Λοιπόν, πάμε λίγο στα χρηστικά. Να πούμε για το βιβλίο και να πούμε και για την έκθεση. Ναι. Το βιβλίο τι είναι ακριβώς? Θες να σου πω για το project γενικότερα, ας πούμε, ναι. Την όλη ιδέα. Και αναλυτικά. Όπως ξέρεις, και αυτό το πράγμα δημιουργήθηκε στο μυαλό μου από τον καιρό που έκανα επιστημονικό θέατρο. Από τότε κατάλαβα ότι όταν παντρεύεις την επιστήμη με την τέχνη, έχεις ένα πολύ δυνατό συνδυασμό. Και η τέχνη αποτελεί το καλύτερο όχημα για να επικοινωνήσεις την επιστήμη. Γιατί ξέρεις, το λάθος που κάνουν όλοι οι επικοινωνοί της επιστήμης και το λάθος που κάνουν και όλοι οι εκπαιδευτικοί είναι ότι ταυτίζουν το ενδιαφέρον με το ελκυστικό. Το ότι είναι κάτι ενδιαφέρον, και όλοι συμφωνούμε ότι η επιστήμη είναι ενδιαφέρουσα. Το ότι είναι όμως κάτι ενδιαφέρον δεν σημαίνει ότι θα τραβήξει την προσοχή του γενικού κοινού όλων και δεν σημαίνει ότι θα τους τραβήξεις και σε μια εκδήλωση που θα οργανώσεις πάνω σε κάτι επιστημονικό. Πρέπει λοιπόν να αρχίσουμε να διαχωρίζουμε το ενδιαφέρον από το ελκυστικό και κάτι που είναι ενδιαφέρον να το κάνουμε με τέτοιο τρόπο. Να το κάνεις ελκυστικό. Ναι, ώστε ο άλλος που θα έρθει να πέρασει καλά, να έχει αυτό το κίνητρο. Θα πάω εκεί, θα μάθω βέβαια 10 πράγματα, αλλά πάω γιατί θα περάσω και όμορφα. Αυτό το πράγμα το κατάλαβα πάρα πολύ καλά, το εμπέδωσα όταν έκανα με την ομάδα τότε το επιστημονικό θέατρο και πηγαίναμε σε θέατρα, σε αμφιθέατρα, σε σχολεία και έβλεπα ότι. Αυτό είχε γίνει, συγγνώμη, εδώ, αυτή η ομάδα ήταν εδώ στην, ήταν εδώ στην Αθήνα. Ήταν εδώ στην Αθήνα και είχαμε κάνει και κάποιες παραστάσεις στη Θεσσαλονίκη. Κυρίως όμως δραστηριοποιηθήκαμε σε σχολεία της Αττικής. Από τότε κατάλαβα ότι το πάντρεμα με την τέχνη είναι ένας πολύ δυνατός συνδυασμός. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό και ακολουθώντας αυτή τη γραμμή σκέψης, επειδή ξέρεις πολύ καλά, Χριστίνα, ότι εμένα με ενδιαφέρει να προωθώ την επιστήμη με όποιο τρόπο μπορώ στην κοινωνία μας, το έχει ανάγκη η κοινωνία, σκέφτηκα κάποια στιγμή να παντρέψω την επιστήμη με τη φωτογραφία. Η γνωριμία μου με τη φωτογράφο την Άννα Γαλανού ήταν το καταλυτική, ήταν το κρίσιμο σημείο. Είναι πολύ έξυπνες οι φωτογραφίες, δεν είναι μόνο τα κείμενά σου, είναι έξυπνη η σύλληψη, γιατί ναι. Η ιδέα, η όποια ιδέα μπορεί να έχεις ως επιστήμονας, πώς αυτό μπορεί να γίνει, να αποτυπωθεί και να αποθανατιστεί σε μια φωτογραφία. Απάντηση και μετά πάμε σε διαφημίσεις. Ναι, εγώ δεν ήθελα να κάνω αυτό που έχει γίνει χιλιάδες φορές από άλλους, γιατί συνήθως να μιλάμε για επιστημονική φωτογραφία, μας έρχονται στο μυαλό εικόνες από το εργαστήριο, από το σύμπαν, από τη φύση. Είναι πολύ ωραίο και αυτό, αλλά θα ήταν μια από τα ίδια. Ήθελα να το προσεγγίσω λίγο διαφορετικά και ο τρόπος που επέλεξα να το προσεγγίσω ήταν να το προσεγγίσω μέσα από την καλλιτεχνική απεικόνηση. Λοιπόν, για το Κλικ Ιδεών λέγαμε λοιπόν ότι ήθελα να παντρέψω τη φωτογραφία με την επιστήμη για να την προωθήσω με πιο ελκυστικό τρόπο στον κόσμο. Απλά δεν ήθελα να πάρω το δρόμο τον συνηθισμένο που είναι φωτογραφίες εργαστηρίου, φωτογραφίες του διαστήματος. Ήθελα να περάσω μέσα από μια καλλιτεχνική ματιά την επιστήμη. Αυτό που κάνουμε λοιπόν είναι ότι ο θεατής βλέπει μια εικόνα, την εκτιμά για την καλλιτεχνική της αξία που ελπίζουμε να δει. Στην πορεία πηγαίνει στο κείμενο το οποίο αναδεικνύει ένα θέμα επιστημονικό και εκεί γίνεται το κλικ και γυρνάει πίσω στην εικόνα και πλέον αρχίζει και αποδικοποιεί όλα τα στοιχεία της εικόνας, γιατί φωτογραφήθηκε εκεί ο Κιτσινέλης και γιατί χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα αντικείμενα, γιατί είναι το περιβάλλον έτσι, γιατί τελικά έχουν σχέση με το επιστημονικό θέμα, το οποίο όμως με τη δεύτερη ματιά το ανακαλύπτεις. Έτσι, με αυτό το πέρα δόθε που κάνει ο θεατής μεταξύ εικόνας και κειμένου, βοηθάμε στο να εντυπωθεί περισσότερο και καλύτερα και πιο αποτελεσματικά το θέμα για το οποίο μιλάμε. Αυτό είναι πολύ έξυπνο, γιατί πάντα το πρώτο πράγμα που σε τραβάει εκεί είναι η εικόνα.
Βλέπεις λοιπόν μια πολύ, όντως, πολύ καλή αισθητική. Βλέπεις την εικόνα, τη φωτογραφία. Διαβάζεις. Α, και επιστρέφεις. Κάνεις επιστρέφεις, αυτό το Α, για να δω ξανά. Ναι. Και επιστρέφεις πάλι πίσω στην εικόνα. Και αυτό το οποίο με χαροποιεί για το project, και γι' αυτό είμαι πολύ περήφανος για το project αυτό και την έκθεση που θα κάνουμε, είναι ότι έχει αυτή τη διπλή φύση. Δηλαδή έχει και καλλιτεχνικό χαρακτήρα και εκπαιδευτικό. Mm-hmm. Γι' αυτό και πιστεύω ότι θα περάσει καλά όποιος έρθει να τη δει την έκθεση. Γι' αυτό και πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσει αυτή η έκθεση να πάει κι αλλού και κυρίως στα σχολεία. Γιατί θεωρώ ότι θα μπορεί να αποτελέσει και ένα καλό εργαλείο για να μπουν τα παιδιά στο δρόμο της δημιουργίας και της γνώσης. Πού θα είναι η έκθεση? Η έκθεση ξεκινάει λοιπόν στο Ίδρυμα Κάτα Κουζινού, που είναι Αμαλίας 4, ένας υπέροχος χώρος στον 5ο όροφο, ένας υπέροχος χώρος απέναντι από τους Εθνικούς Κήπους και την Βουλή των Ελλήνων. Έχει και ωραία θέα λοιπόν ο χώρος. Στην Τετάρτη στις 15 Απριλίου, 8.30 το βράδυ. Εδώ είναι τα επίσημα εγγένεια. Αυτά είναι τα εγγένεια. Θα είμαστε όλοι εκεί να παρουσιάσουμε το project. Για τις επόμενες 4 μέρες, Πέμπτη Παρασκευή το απόγευμα 5 με 8 και Σάββατο Κυριακή το μεσημέρι 12 με 3, θα είναι ανοιχτός ο χώρος για την έκθεση. Αλλά ελπίζουμε να έρθουν στα εγγένεια όσο περισσότεροι γίνεται, mm-hmm. για να δουν ακριβώς αυτό για το οποίο συζητάμε. Το πώς η τέχνη της φωτογραφίας παντρεύεται την επιστήμη και φτιάχνει ένα αποτέλεσμα που έχει αυτή τη διπλή φύση, το διπλό χαρακτήρα και φεύγει ο κόσμος μαθαίνοντας πολλά πράγματα που ίσως δεν τα ήξερε για την επιστήμη. Γιατί μην ακούτε επιστήμη και νομίζετε ότι η συγκεκριμένη έκθεση απευθύνεται σε εξειδικευμένο προσωπικό. Το αντίθετο. Κάθε άλλο. Το αντίθετο ακριβώς. Απευθύνεται σε όλους εμάς, όλους όσοι δεν γνωρίζουμε, αλλά κυρίως θέλουμε να μάθουμε. Και θέλουμε να μάθουμε στην πραγματική διάσταση του όποιου παρουσιάζεται και του ό,τι μας απασχολεί. Μπορώ να σου ζητήσω να μας πεις 2-3 από τα θέματα που έχεις επιλέξει να βάλεις στην έκθεση ή δεν πρέπει για να τα... Όχι, καλό είναι βέβαια ο κόσμος να έρθει να τα δει από κοντά. Θα έχουμε γύρω στα 22, αν θυμάμαι καλά, έργα. Θα εκθέτουμε 22 έργα, 22 φωτογραφίες και ο κατάλογος συνολικά περιέχει 30. Αναδεικνύουμε θέματα όπως η κλωνοποίηση, όπως η θεωρία της σχετικότητας. Εγώ αυτό που θέλω είναι ότι, ξέρεις, πολλά πράγματα, πολλά θέματα είναι πολύ σημαντικά, τα ακούμε συνέχεια από μικρά παιδιά στο σχολείο μέχρι να μεγαλώσουμε, ακούμε για κάποια θέματα, αλλά δεν έχουμε ιδέα για το τι σημαίνουν και τι κρύβεται από πίσω. Εγώ ήθελα, αν μπορώ, μέσω μιας καλλιτεχνικής φωτογραφίας και ενός κειμένου της μία-δύο παραγράφους, να το εντυπώσω το θέμα και την πληροφορία στον θεατή, στον επισκέπτη. Αυτό νομίζω ότι είναι το δύσκολο κομμάτι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνεις. Δηλαδή μέσα σε δύο ακριβώς παραγράφους, όχι παραπάνω, γιατί έχει λειτουργήσει εδώ και έχει σωστά πράξει, αν είχε ένα κείμενο μεγάλο, μακρύ, δύσκολο, δυσνόητο, με επιστημονικούς όρους, δεν θα έχεις το στόχο που θέλεις, στον απλό. Θα πήγαινε πιο κάτω να διαβάσει για τις τελευταίες μεταγραφές του Ολυμπιακού ή τι θέατρα θα δει σήμερα. Mm-hmm. Θέλω λοιπόν με εύπεπτο τρόπο και με εύκολο τρόπο και με διασκεδαστικό τρόπο να έρθει ο άλλος κοντά στην επιστήμη και να πει: κοίταξε να δεις, ξόδεψα μια ώρα για να πάω εκεί, αλλά είδα ωραία πράγματα. Έβγαλα 2 ώρες φωτογραφίες με την ωραία θέα κιόλας και έφυγα γνωρίζοντας πλέον κάτι παραπάνω για τη σχετικότητα, για το DNA, για την κλωνοποίηση, για πράγματα που ακούμε και δεν γνωρίζουμε. Θα πάμε σε διαφημίσεις, θα επιστρέψουμε και θέλω να μου πεις πόσο δύσκολο ήταν αυτό να το κάνεις. Δηλαδή, σε πολύ μικρό κείμενο, όλες αυτές τις ιδέες, τα επιστημονικά επιτεύγματα, κλωνοποίηση τώρα, τι να γράψεις μέσα σε 2 παραγράφους για την κλωνοποίηση, πόσο το κατάφερες, για τις ακτίνες χ που βλέπω εδώ μπροστά μου. Επιστρέφουμε σε λίγο, κυρίες και κύριοι. Κλικ ιδεών, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μαζί με τον δόκτωρο φυσικοχημίας Σπύρο Κιτσινέλη, κείμενα και ιδέα του ίδιου, φωτογραφίες Άννας Γαλανού, τα εγγένεια της έκθεσης 15 του μήνα. Στην ουσία είναι φωτογραφίες, τις οποίες πρωταγωνιστεί ο ίδιος και τα κείμενα, είπαμε, και είναι δικά σου και ιδέες. Είχαμε μείνει στο κομμάτι το πόσο δύσκολο είναι και πόσο σου πήρε να μπορέσεις να σε 3 παραγράφους το κάθε ένα, της κάθε ιδέας, να μπορέσεις να συγκεντρώσεις όλο το υλικό, όλο το απαραίτητο στο να είναι κατανοητό σε εμάς. Για μένα αυτό είναι κάτι που επιβάλλεται. Διότι ο άνθρωπος σήμερα βομβαρδίζεται από πληροφορίες, βομβαρδίζεται από διάφορες πηγές και μάλιστα αμφιβόλου αξίας και ποιότητας, κουράζεται εύκολα, βαριέται, πάει πιο κάτω. Το μυστικό είναι να μπορέσεις να το περάσεις στο ζουμί του μηνύματος και να το περάσεις γρήγορα και εύκολα. Έχω ούτως ή άλλως εκπαιδευτεί σε αυτό λόγω της αρθρογραφίας μου στο Protagon, που γράφω τα επιστημονικά μου άρθρα, και εκεί έχουμε μια γραμμή, ας πούμε, ότι πρέπει να κρατάμε τα κείμενα όσο πιο περιεκτικά και σύντομα γίνεται, για να μην κουράζεται ο άλλος και να μην πηγαίνει παρακάτω.
Επίσης, ένα άλλο πράγμα είναι να μην αφήνεις τη δουλειά να μαζεύεται. Δηλαδή, μην πεις ότι θα κάτσω, θα επεξεργαστώ όλα μου τα έργα, όλες μου τις φωτογραφίες και θα γράψω τα κείμενα στο τέλος. Κάνε το χέρι-χέρι με τη φωτογράφο. Πιάστε μια-μια τις φωτογραφίες, ένα-ένα τα κόνσεπτ, τις ιδέες και δουλέψτε. Οπότε, ναι, ήταν κάτι το οποίο επιβαλόταν να γίνει, να μείνουν δηλαδή τα κείμενα μικρά για τον θεατή, για τον επισκέπτη. Δεν μπορώ να πω ότι ζορίστηκα για πάρα πολύ, παρόλο που αν μου ζήτησε αυτό να το κάνω πριν 2-3 χρόνια, μπορεί να ζοριζόμουν πολύ περισσότερο. Γιατί είναι πάντοτε δύσκολο να συνοψίζεις, να βγάζεις δηλαδή το απόσταγμα ενός θέματος. Πάντα δεν μας δυσκολεύει περίληψη στο σχολείο. Το ευκολότερο πράγμα είναι να αφήσεις να αρχίσεις τα καθήματα. Βερμπαλισμός. Ο βερμπαλισμός, τον οποίο τον έχουμε πια πολύ ωραία, τον ζούμε και από τους πολιτικούς μας. Πότε θα λειτουργήσει, αν θα λειτουργήσει για τα Σαββατοκύριακο η έκθεση και αν είναι ελεύθερη είσοδος. Ναι, είναι ελεύθερη είσοδος. Θα πούμε πάλι πού είσαι, παρακαλώ. Είναι στο Ίδρυμα Κατακουζινού Αμαλίας 4 στο κέντρο, είναι απέναντι από τη Βουλή σχεδόν. Η είσοδος είναι ελεύθερη φυσικά. Μπορούν να έρθουν και το Σαββατοκύριακο. Το Σαββατοκύριακο όμως θα είναι το μεσημέρι μόνο, 12 με 3. Ενώ την Πέμπτη και την Παρασκευή θα είναι 5 με 8 το απόγευμα και στα Εγγένεια θα είναι 8.30 το βράδυ. Να πούμε ότι είναι από τις 15 και μετά, 15 με 19. Μην πάτε τώρα αυτό το Σαββατοκύριακο, είναι άλλωστε Πάσχα. Να Ανάσταση είναι Κυριακή του Πάσχα, δεν πρόκειται. Και φυσικά συζητάω και με πάρα πολλούς ανθρώπους που επικοινώνησαν μαζί μου γιατί είδαν κανένα δύο δημοσιεύματα. Συζητάω με σχολεία και δήμους για να πάει και αλλού αυτή η έκθεση, γιατί ξαναλέω ότι έχει αυτή την μοναδικότητα του να συνδυάζει την τέχνη και το ελκυστικό της τέχνης με την επιστήμη και το εκπαιδευτικό της επιστήμης. Το βιβλίο που κρατώ εγώ στα χέρια μου, το Κλικ Ιδεών, που είναι ο κατάλογος στον ουσία με τις φωτογραφίες και τα κείμενά σου, θα το βρει κάποιος όταν έρθει στην έκθεση. Θα το βρει στην έκθεση, βέβαια. Ναι. Μπορεί... Και τα βιβλία σου θα έχουμε εκεί. Ναι, μπορεί να αγοράσει κάποια από τα βιβλία μου ή τον κατάλογο στην έκθεση, αν επιθυμεί, δεν είναι υποχρεωτικό. Όχι, ναι, προς Θεού. Ναι. Ό,τι σημαίνει σε κάθε έκθεση. Απλά είναι ωραίο, γιατί το κατάλογος περιέχει όλα τα έργα και όλα τα κείμενα, οπότε έχει αυτό το εκπαιδευτικό χαρακτήρα το βιβλίο, το βιβλίο Παύλα Κατάλογος. Ενώ στην έκθεση θα δει μόνο τα έργα. Από όλα αυτά τα κείμενα που υπάρχουν, τις ιδέες που έχεις βάλει μέσα, ποιος σε δυσκόλεψε περισσότερο? Και τη φωτογράφω καλλιτεχνικά δηλαδή, ποιος σας δυσκόλεψε ώστε να μπορέσετε να το αποτυπώσετε, να το απαθανατήσετε μάλλον, να το καταγράψετε, και ποιο εσένα? Όχι, είναι δύσκολο να το απαντήσω αυτό, γιατί το καθένα έχει την ιδιαιτερότητά του και πολλές φορές, ξέρεις, κατά τη διάρκεια της φωτογράφησης, εγώ είχα κάτι στο μυαλό μου συγκεκριμένο, είχα μια θεματολογία στο μυαλό μου. Κατά τη διάρκεια της φωτογράφησης αλλάζαμε γνώμες, δοκιμάζαμε διαφορετικά πράγματα. Πολλές φορές δηλαδή ξεκινήσαμε για κάτι άλλο και πήγαμε αλλού. Δεν θα ξεχώριζα κάτι ως πολύ εύκολο ή πολύ δύσκολο. Είχαν όλα ένα βαθμό δυσκολίας και για να συμπυκνώσεις τη γνώση που θες να περάσεις, που να μπορεί να την καταλάβει και να την εισπράξει και το παιδί το 8χρονο και ο ενήλικας ο 68χρονος, έτσι. Αυτή είναι η σημασία. Είχαν όλα τη μικρή τους δυσκολία και ταυτόχρονα είχαν όλα και τη μικρή τους, η μεγάλη μάλλον, ευχαρίστηση να το κάνεις. Την επόμενη Τετάρτη είναι, 8.30 ώρα, θα τα πούμε και τηλεφωνικά εκείνη την ημέρα. Ναι, είναι σε μια εβδομάδα ακριβώς. Σε μια εβδομάδα ακριβώς. Να τα πούμε και εκείνη την ημέρα τηλεφωνικά, ώστε να το υπενθυμίσουμε. Εμείς θα είμαστε εκεί, κυρίες και κύριοι, μετά από εδώ από την εκπομπή. Και την επόμενη μέρα θα σας φέρουμε και τις εικόνες και τις εντυπώσεις μας. Ελεύθερη είσοδος και όποιος ακούει από σχολεία, καθηγητές, παιδευτικούς, διευθυντάδες και πάσης φύσεως άρχοντες της εκπαίδευσης και από τους δήμους με τα πολιτιστικά κέντρα που διαθέτουν ή τις αίθουσες που έχουν, καλό θα είναι να επικοινωνήσουν με τον Σπύρο Κιτσινέλη για να μπορέσουν να φιλοξενήσουν αυτή την εξαιρετική προσπάθεια και ιδέα που έχει για την προώθηση επιστήμης. Τα βιβλία και τι εκδόσεις είναι, ρωτάνε. Ξανά. Τα βιβλία, τα παιδικά είναι δικές μου εκδόσεις, εκδόσεις Nightlab, τα οποία ή θα μπουν στο thenightlab.com ή θα επικοινωνήσουν με εμένα προσωπικά και θα τους καθοδηγήσω. Στην περίπτωση που κάποιος δεν έχει με τα social media σχέση, να μου στείλει ένα email στο kitsinelis@yahoo.gr. Πολύ απλά λοιπόν αυτές οι διαδικασίες, γιατί ρωτάτε γιατί έχει τηλέφωνο ή οτιδήποτε άλλο. Μα είμαστε πια στο χώρο της επιστήμης και στο μέλλον. Καταλαβαίνω ότι αυτό δυσκολεύει κάποιους, αν και με πολύ χαρά βλέπω και σε κάποιες προχωρημένες ηλικίες είναι οικείο όλο αυτό και αυτός ο τρόπος επικοινωνίας. Εγώ αυτό που θα ήθελα πάρα πολύ είναι και κάτι σαν, ας πούμε, απότερος σκοπός και στόχος, είναι αυτό το project να εμπνεύσει εκπαιδευτικούς, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί εκπαιδευτικοί που ψάχνουν καινούργιες ιδέες για να βελτιώσουν το έργο τους και το αποτέλεσμα στη διδασκαλία τους. Εάν έβλεπα αυτό το project να εμπνέει δασκάλους και καθηγητές και αν έβλεπα στο μέλλον τα παιδιά με το κινητό στο χέρι ή τη φωτογραφική μηχανή στο χέρι να αρχίσουν να φωτογραφίζουν στιγμές επιστήμης στην καθημερινότητά τους και να το παντρεύουν αυτό με κειμενάκια,
θα ήμουν πολύ ευτυχής, γιατί αυτός είναι ο απότερος σκοπός. Ο απότερος σκοπός είναι να μπουν όλοι και οι μαθητές και όλοι οι ενήλικες να μπουν σε μια διαδικασία δημιουργίας, δημιουργική, να αρχίσουν να αναγνωρίζουν την επιστήμη γύρω τους και να αρχίσουν να διαβάζουν και να γράφουν για την επιστήμη. Φαινόμενο της πεταλούδας, γεωμετρική πρόοδος, θεωρία σφορδών, κινέζικο δωμάτιο, θερμοκρασία, μικροκύματα, ραδιοκύματα, παστερίωση και άλλα πολλά. Αυτή είναι μόνο η τίτλη. Τι είναι όλα αυτά, γιατί συμβαίνουν όλα αυτά, πώς μπορούμε αυτά να τα καταλάβουμε και πώς αυτά έχουν απαθανατιστεί σε μια φωτογραφία αισθητικής εξαιρετικής στο βιβλίο «Κατάλογος Παύλα Κλικ Ιδεών» του Σπύρου Κιτσινέλη. Την επόμενη Τετάρτη, 15 του μήνα, τα εγγένεια της έκθεσης. Πας σε μια έκθεση, περνάς καλά, λες έκανα κάτι διαφορετικό, είδα κάτι ιδιαίτερο. Αυτή τη φορά όμως θα φύγεις και θα έχεις μάθει και πάρα πολλά πράγματα άκοπα.